Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Θα ξεκινήσουμε μαθήματα στη μηχανική 1, δηλαδή τη θεωρητική μηχανική. Ξεκινάμε με ένα τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων ή διαφορετικά ένα σύστημα καρτεσιανού συντεταγμένου στον χώρο ατρίτης. Εδώ πέρα βλέπουμε τους τρεις άξονες, χ, ψ, ζ, όπου χ το λέμε τετμημένη, το ψ το λέμε τεταγμένη και το ζ το λέμε κατηγμένη. Τα μοναδιαία διανύσματα στους αντίστοιχους άξονες συμβολίζονται με χ καπελάκι, ψ καπελάκι, ζ καπελάκι και ένα τυχαίο διάνυσμα στο χώρο το συμβολίζουμε με R διάνυσμα. Έτσι το λοιπόν ένα διάνυσμα στο χώρο αυτό μπορεί να γραφεί στη μορφή R ίσον χ επί χ μοναδιαίο ή γ μοναδιαίο, κάπου αλλού θα το έχετε δει, ψ επί ψ μοναδιαίο συν Z επί Z μοναδία. Στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων το χ μοναδίο, ψ μοναδίο και Z μοναδίο δεν μεταβάλλεται. Μπορούμε επίσης να βρούμε το μέτρο του διανύσματος, το οποίο το μέτρο του διανύσματος θα το συμβολίζουμε με R, που ισοδυναμεί με R διανύσμα και δεν είναι τίποτα άλλο από την τετραγωνική ρίζα του χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και Z τετράγωνο. Αν θέλουμε να βρούμε την ταχύτητα, τη διανυσματική ταχύτητα, δεν έχουμε παρά να παραγωγήσουμε το διάνυσμα θέσεως ως προς το χρόνο, το οποίο αυτό μπορούμε να το γράφουμε και R διάνυσμα με μια τελίτσα από πάνω, θα το διαβάζουμε R dot και δεν είναι τίποτα άλλο από dχ προς dt επί χ μοναδιαίο και dψ προς dt επί ψ μοναδιαίο και dz προς dt επί z μοναδιαίο ή διαφορετικά θα μπορούσαμε να το γράψουμε ισοδύναμα χ dot επί χ μοναδιαίο και ψ dot επί ψ μοναδιαίο και z dot επί z μοναδιαίο υποδεικνύοντας η τελίτσα είπαμε ότι είναι παραγωγή ως προς το χρόνο ή θα μπορούσαμε πάλι να πούμε ότι το χ dot δεν είναι τίποτα άλλο από βχ, το ψ dot από βψ και το z dot το βz. Όμοια μπορούμε να βρούμε το μέτρο της ταχύτητας που μπορούμε να το γράψουμε είτε έτσι είτε έτσι και δεν είναι τίποτα άλλο από την τετραγωνική ρίζα χ dot τετράγωνο και ψ dot τετράγωνο και z dot τετράγωνο. Γνωρίζουμε επίσης ότι η επιτάχυνση του σωματιδίου είναι ουσιαστικά η πρώτη παράγωγο της ταχύτητας που το γράφουμε έτσι είπαμε, η δεύτερη παράγωγο τις θέσεις, αρδιάνισμα, συγγνώμη. Έτσι το λοιπόν μπορούμε να γράψουμε ότι είναι χ δίστονο επί χ μοναδιαίο, συν ψ δίστονο επί ψ μοναδιαίο, συν ζ δίστονο επί ζ μοναδιαίο. Όμοια το μέτρο δεν είναι τίποτα άλλο από την τετραγωνική ρίζα χ δίστονο τετράγωνο και ψ δίστονο τετράγωνο και ζ δίστονο τετράγωνο. Αυτό είναι το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Αν θέλουμε να πάμε στο επίπεδο χ-ψ, δηλαδή αν θέλουμε να δουλέψουμε σε επίπεδο και όχι στο χώρο, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διώξουμε την τρίτη συντεταγμένη, το z δηλαδή. Αν θέλαμε να πάμε δηλαδή στις δύο διαστάσεις, αυτά εδώ πέρα δεν τα γράφουμε. Να προχωρήσουμε τώρα στις κυλινδρικές συντεταγμένες. Στις κυλινδρικές συντεταγμένες έχουμε το διάνυσμα R μοναδιαίο, Φ μοναδιαίο και Z μοναδιαίο. Αυτά είναι τα μοναδιαία διανύσματα, τα οποία δεν είναι σταθερά. Μεταβάλλονται δηλαδή με την κίνηση του σωματιδίου και ανάλογα που βρίσκεται το διάνυσμα θέσεως. Να πούμε ότι το R είναι μία απόσταση από την αρχή των αξιώνων πάνω στο επίπεδο χ, ψ και παίρνει πάντα θετικές τιμές, που ονομάζεται αζημουθιακή γωνία. Το μοναδιαίο διάνυσμα R έχει κατεύθυνση παράλληλα με την προβολή του διανύσματος αυτού εδώ, του R διανύσματος πάνω στο επίπεδο χ, ψ. Το μοναδιαίο διάνυσμα φ είναι κάθετο με το ακτινικό διάνυσμα πάνω στο επίπεδο χ, ψ. Ενώ το διάνυσμα Z μοναδιαίο είναι κάθετο με τα δύο προηγούμενα διανύσματα, δηλαδή είναι κάθετο στο επίπεδο χ ψ.
Υπάρχουν κάποιοι μετασχηματισμοί των μοναδιών διανυσμάτων των κυλινδρικών συντεταγμένων σε σχέση με τα μοναδιαία διανύσματα των καρτεσιανών συντεταγμένων. Οι μετασχηματισμοί αυτοί είναι R μοναδιαίο ίσον συνημήτωνο της γωνίας Φ επί Χ μοναδιαίο συν ημίτωνο της γωνίας Φ επί Ψ μοναδιαίο. Το R μοναδιαίο διάνυσμα βρίσκεται εδώ πέρα. Είναι, εκτείνεται κατά μήκος τιμής εδώ της γραμμής. Το Φ μοναδιαίο γράφεται μείον ημίτωνο Φ επί Χ μοναδιαίο συν συνημίτωνο Φ επί Ψ μοναδιαίο, ενώ το Z μοναδιαίο διάνυσμα στις κλινικές συντάγμενες είναι το ίδιο με το Z μοναδιαίο στις καρτεσιανές συντάγμενες. Πάμε να γράψουμε τώρα το διάνυσμα θέσης ενός σωματιδίου. Το διάνυσμα θέσης ενός σωματιδίου στις κινητικές συντεταγμένες είναι R επί R μοναδιαίο συν Z επί Z μοναδιαίο. Το μέτρο του διανύσματος θέσης, δηλαδή η απόσταση του σημείου P από την αρχή των αξώνων O, με ρίζα R τετράγωνο και Z τετράγωνο. Να τονίσουμε ότι τα μοναδιά διανύσματα του κλινικού συντεταγμένου μεταβάλλονται με το χρόνο, ακολουθώντας την κίνηση του σωματιδίου. Θέλω να μου δείξετε με βάση τους μετασχηματισμούς των μοναδιών διανυσμάτων που σας έγραψα προηγουμένως, ότι ο ρυθμός μεταβολής του μοναδίου διανύσματος ως προς το χρόνο, δηλαδή το R καπελάκι dot, δεν είναι σταθερό, δεν είναι 0, αλλά είναι φι dot επί φι μοναδιαίο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θυμηθείτε τις τρεις σχέσεις, τους τρεις μετασχηματισμούς που σας έγραψα προηγουμένως. Το R καπελάκι είπαμε ότι είναι cos φι επί χ μοναδιαίο συν sin φ επί ψ μοναδιαίο, παραγωγίζοντας, δηλαδή το R dot θα είναι παράγωγος του συνημετώνου φι. Να πούμε ότι το φι εξαρτάται προφανώς από το χρόνο, άρα είναι μια σύνθετη συνάρτηση. Το φι δηλαδή εξαρτάται από το χρόνο, είναι φι ίσον φι του τε, άρα υπάρχει το φι dot που είναι το δε φι προς δε τε. Έτσι το λοιπόν η παράγωγος του cos φι κάνει μείον sin φι, μείον sin φι επί φι dot επί χ μοναδιαίο, ενώ η παράγωγος του ημιτόνου φι κάνει συνημίτωνο cos φι, το οποίο δεν εξαρτάται από το χρόνο και είναι μια σύνθετη συνάρτηση, επί φι dot επί ψ μοναδιαίο. Το φι dot μπορεί να βγει κοινός παράγοντας και αυτό που μένει τελικά αυτό που μένει τελικά δεν είναι τίποτα άλλο από το φι μοναδιαίο. Δηλαδή έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι για πρώτη φορά τα μοναδιαία μας διανύσματα έχουν χρονική εξάρτηση, δηλαδή αλλάζουν με το χρόνο. Ακολουθούν την ταχύτητα του σωματιδίου. Θέλω να μου δείξετε μόνοι σας ότι το φι μοναδιαίο μοναδιαίο διάνυσμα dot κάνει μείον φι dot επί R. Αυτό μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλίο σελίδα 15 για να μην χάνουμε χρόνο. Ενώ το Z μοναδιαίο δεν αλλάζει με το χρόνο, είναι σταθερό, κάνει 0. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Είπαμε ότι το διάνυσμα θέσης μπορούμε να το γράψουμε R επί R μοναδιαίο συν Z επί Z μοναδιαίο και βρήκαμε και το μέτρο του, το οποίο είναι ρίζα R τετράγωνο και Z τετράγωνο. Σας είπα ότι τα μοναδιαία διανύσματα αλλάζουν, δηλαδή R dot δείξαμε μαζί ότι κάνει φι dot επί φι μοναδιαίο. Θα πείστε επίσης ότι
ο πιντότ κάνει μείον πιντότ πιάρ μοναδιαίο. Άρα που είμαστε έτοιμοι να βρούμε την ταχύτητα του σωματιδίου στις κοινωνικές συντεταγμένες, το δε διάνυσμα δεν είναι τίποτα άλλο από την παράγωγο της θέσης. Έτσι το λοιπόν έχουμε την παράγωγο αφηνής εδώ της ποσότητας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αυτό έχει εξάρτηση από τον χρόνο. Αυτό δεν έχει εξάρτηση από τον χρόνο, κάνει 0. Συνήθως εκεί εδώ πέρα γίνεται το λάθος. Τα παιδιά ξεχνάνε να παραγωγήσουν και το άρμο μοναδιαίο. Έτσι το λοιπόν το πρώτο κομμάτι που είναι R επί R μοναδιαίο είναι 2 όροι. Έχω το λοιπόν το γινόμενο 2 συναρτήσεων και εφαρμόζοντας τους κανόνες παραγώγησης, όταν έχουμε γινόμενο 2 συναρτήσεων, έχουμε τελικά η παράγωση του πρώτου επί το δεύτερο συν το πρώτο επί την παράγω του δεύτερου και το δεύτερο κομμάτι που είναι z.z.z. επί z μοναδιαίο. Είπαμε το z μοναδιαίο είναι σταθερό, δεν αλλάζει. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να αντικαταστήσουμε το r dot r μοναδιαίο dot. Έτσι έχουμε τελικά την έκφραση αυτήν εδώ. Αυτή το λοιπόν είναι η έκφραση της ταχύτητας στις κοινωνικές συντεταγμένες, δηλαδή αυτή είναι η ταχύτητα προς τον άξονα R, η ταχύτητα προς τον άξονα Φ και η ταχύτητα προς τον άξονα Z, VR, Φ, VZ. Εύκολα τώρα μπορούμε να βρούμε και το μέτρο της ταχύτητας, που δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η τετραγωνική ρίζα, το R dot τετράγωνο και R P dot και όλος το τετράγωνο και Z dot τετράγωνο. Ομοίως θέλω να κάνετε την επιτάχυνση μόνη σας. Η επιτάχυνση δεν είναι τίποτα άλλο από την παράγωγο της ταχύτητας. Θα είστε πάλι προσεκτικοί με τα μοναδιαία διανύσματα και θα χρησιμοποιήσετε αυτές εδώ πέρα τις δύο σχέσεις. Τα μοναδιαία διανύσματα δεν είναι σταθερά στις κοινωνικές συντεταγμένες και μετά από πράξεις σας γράφω κατευθείαν το αποτέλεσμα. Πρέπει να δείτε αυτό εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να το βρείτε και σελίδα 15 του βιβλίου. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις σφαιρικές συντεταγμένες. Πάμε τώρα στις σφαιρικές συντεταγμένες. Στις σφαιρικές συντεταγμένες περιγράφουμε τη θέση ενός σωματιδίου με την τριάδα R θ φ, τη διαδεταγμένη τριάδα R θ φ. R είναι η απόσταση του σημείου P από το από την αρχή των αξώνων. Π είναι η αζημουθιακή γωνία όπως λέμε και παίρνει τη μέσα από 0 έως 360 μοίρες, δηλαδή από 0 έως 2π με θετική φορά αντίθετη των δικτών του ρολογιού, ενώ η γωνία θ, την οποία εμείς η φυσική τη μετράμε ξεκινώντας από τον άξονα z, παίρνει τη μέσα από 0 έως π. Άλλοι το μετράνε διαφορετικά, οι μαθηματικοί το ορίζουν κάπως διαφορετικά το σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι μετασχηματισμοί των σφαιρικών, των καρτεσιανών συντεταγμένων σε σφαιρικές συντεταγμένες είναι ως εξής. Αυτό βγαίνει εύκολα βλέποντας, παρατηρώντας το σχήμα. Χ είναι R cos φ επί sin θ. Μπορείτε να το βγάλετε αυτό από την γεωμετρία, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Το ψ είναι r sin π επί sin θ, ενώ το z, το όλη του διανύσματος r πάνω στο z άξονα, είναι r cos θ.
Θα πάτε στη σελίδα 18 του βιβλίου και θα μου γράψετε τους μετασχηματισμούς των μαναδιαίων διανυσμάτων. Είναι λίγο πολλά πράγματα. Άρ μοναδιαίο τους γράφω είναι cos φ sin θ χ μοναδιαίο συν sin φ sin θ ψ μοναδιαίο συν cos θ z μοναδιαίο. Πάμε και στη σελίδα 18 είπαμε. Θήτα διάνυσμα είναι cos φ cos θήτα χ μοναδιαίο και sin φ cos θήτα ψ μοναδιαίο μείον συγγνώμη sin θήτα επί z μοναδιαίο και τέλος το φ μοναδιαίο μείον sin φ χ μοναδιαίο και cos φ ψ μοναδιαίο. Αν τα έχω γράψει όλα καλά, τότε θέλω να μου παραγωγήσετε το άρ μοναδιαίο και με αρκετές πραξούλες θα καταλήξετε ότι είναι sin θ φ dot επί φ μοναδιαίο και θ dot επί θ μοναδιαίο. Αυτά τα χρειαζόμαστε για να βρούμε μετά τη σχέση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. Το φ dot όμοια θα βρείτε μείον φ dot sin θ επί r μοναδιαίο συν cos θ επί θ μοναδιαίο και το θήτα dot είναι μείον θήτα dot επί r μοναδιαίο και cos θήτα φ dot επί φ μοναδιαίο. Γράψτε τα αυτά, βρίσκονται και στη σελίδα 18 είπαμε, και έχοντας αυτά πρέπει να βρούμε την ταχύτητα και την επιτάχυνση ενός σωματιδίου που κινείται στο χώρο γραμμένο στις σφαιρικές διταγμένες. Δηλαδή αυτό, για αν δεν το έχετε κάνει ποτέ στη ζωή σας, πρέπει μια φορά να το κάνετε. Εγώ θα ξεκινήσω και από το διάνυσμα θέσης, όπου το διάνυσμα θέσης είναι R διάνυσμα ίσον R επί R μοναδιαίο. Προφανώς εδώ πέρα για πρώτη φορά βλέπουμε ότι ισχύει αυτό εδώ, ότι το μέτρο του R διανύματος είναι ίσο με το R. Θέλω να μου βρείτε την ταχύτητα που είναι παράγωγος της διανυσματικής θέσης και όπως σας είπα είναι R dot επί R μοναδιαίο συν R επί R dot μοναδιαίο. Αντικαταστήστε το R dot μοναδιαίο που βρήκαμε προηγουμένως και τελικά η ταχύτητα στις σφαιρικές συντεταγμένες μπορεί να γραφτεί R dot επί R μοναδιαίο, R theta dot επί theta μοναδιαίο και R sin theta phi dot επί phi μοναδιαίο. Θέλω να μου βρείτε το μέτρο της ταχύτητας. Το μέτρο της ταχύτητας δεν είναι τίποτα άλλο από την τετραγωνική ρίζα R dot στο τετράγωνο και R theta dot μέτρο και όλο στο τετράγωνο, συγγνώμη, όχι μέτρο, παρένθεση και όλο στο τετράγωνο και R sin theta φι dot και όλο το τετράγωνο. Ουσιαστικά πάω κάθε φορά και παίρνω ότι βρίσκεται στα μοναδιά διανύσματα και τα υψώνω στο τετράγωνο, δεν κάνω κάτι το πολύπλοκο. Βρείτε μου και την επιτάχυνση. Η επιτάχυνση είναι παράγωγος της ταχύτητας. Προσέχουμε τα μοναδιά διανύσματα παραγωγίζονται. Στην επιτάχυνση έχει αρκετές μα αρκετές πραξούλες. Δεν σας γράφω τη σχέση. Βρίσκεται στη σελίδα 18 του βιβλίου. Εξοικειωθείτε λίγο με τα συστήματα συντεταγμένων. Καλό είναι να κάνουμε και μια επανάληψη στα διανύσματα. Ας κάνουμε μια σύντομη επανάληψη στα διανύσματα. Ας υποθέσουμε τώρα δύο διανύσματα στο χώρο, το α και το β, του οποίου γνωρίζουμε προφανώς τις συντεταγμένες του τέλους τους, χ α ψ α ζ α και χ β ψ β ζ β. Τότε το εσωτερικό γινόμενο μπορεί να γραφτεί σε αυτή τη μορφή χ α π χ β συν ψ α επί ψ β συν ψ α επί ζ β, ή διαφορετικά, αν γνωρίζουμε τη μεταξύ τους γωνία θ, η οποία μπορεί να πάρει τη μέσα από 0 έως π προφανώς, και τα διανύσματα α και β ορίζουν ένα επίπεδο, πάνω σε επίπεδο αυτό μπορούμε να δούμε τη γωνία, τότε το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι το μέτρο του α επί το μέτρο του β επί το συνημήτωνο της μεταξύ τους γωνία. Είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά με το εσωτερικό γινόμενο μπορούμε να ορίσουμε και το μέτρο ενός διανύσματος, αλλά το εσωτερικό γινόμενο πιο πολύ το χρειαζόμαστε εδώ
για να μπορούμε να ελέγχουμε αν δύο διανύσματα είναι κάθετα ή όχι. Δύο διανύσματα είναι κάθετα, ουσιαστικά όταν το οι ορθογώνια όπως λέγονται, όταν το εσωτερικό τους γινόμενο είναι 0. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι το α και το β δεν θα είναι κάποιο μηδενικό διάνυσμα. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ότι όταν α εσωτερικό γινόμενο β είναι ίσο με το 0, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι το διάνυσμα α είναι κάθετο με το διάνυσμα β. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το εξωτερικό γινόμενο ή διανυσματικό γινόμενο. Το εξωτερικό γινόμενο στη φυσική ορίζει συνήθως ένα νέο διάνυσμα, όπως για παράδειγμα το εξωτερικό γινόμενο της ΣΕΣ με την ορμή ορίζει την στροφορμή. Όλα αυτά που σας λέω μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα 10 του παλιού βιβλίου. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το εξωτερικό γινόμενο είναι ένα διάνυσμα κάθετο στο διάνυσμα α και στο διάνυσμα β και το μέτρο του είναι ίσο με το μέτρο του διανύσματος α επί το μέτρο του διανύσματος β επί το ημίτονο της γωνίας θ, ενώ αν ήταν μοναδιαίο είναι το κάθετο διάνυσμα σε αυτό στο διάνυσμα α και β, δηλαδή στο επίπεδο που ορίζουν τα διανύσματα α και β, τότε μπορούμε να γράψουμε πολύ γρήγορα ότι το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι μέτρο α επί μέτρο β ημίτονο της γωνίας θ επί η μοναδιαίο. Το ήττα μοναδιαίο είναι κάθετο στο επίπεδο αυτό. Ωστόσο, αν έχουμε το διάνυσμα α και το διάνυσμα β σε καρτεσιανές συντεταγμένες, για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε το εξωτερικό γινόμενο αναπτύσσοντας αυτήν εδώ την ορίζουσα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε το λοιπόν είναι ότι όταν το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι 0, τότε καταλαβαίνουμε ότι το διάνυσμα α και β είναι παράλληλα μεταξύ τους. Επίσης, το ευαδό του παραλληλογράμμου αυτού εδώ που σχηματίζεται από τα διανύσματα α και β δεν είναι τίποτα άλλο από το μέτρο του εξωτερικού γινωμένου, δηλαδή μέτρο α επί μέτρο β ημίτονο της γωνίας θ. Θα τα χρειαστούμε, θα χρειαστούμε και το εξωτερικό γινόμενο. Θέλω να μου αναλύσετε την ορίζουσα αυτήν εδώ. Να κάνετε, να εκτελέσετε δηλαδή τις πράξεις, το αποτέλεσμα φαίνεται στη σελίδα 11. Υπάρχουν και άλλα γινόμενα όπως το βαθμωτό τριπλό γινόμενο ή το διανυσματικό τριπλό γινόμενο. Πρέπει να κρατήσουμε ότι δεν ισχύει για τη μεταθετική ιδιότητα στο εξωτερικό γινόμενο, δηλαδή το εξωτερικό γινόμενο του α με του β είναι ίσο με το μείον β εξωτερικό γινόμενο α. Εμείς στο πανεπιστήμιο το εξωτερικό γινόμενο το διαβάζαμε cross για να μην χάνουμε χρόνο, α cross β για να μην χάνουμε χρόνο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ισχύει για τη μεταθετική ιδιότητα στο εξωτερικό γινόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μεικτό γινόμενο ή αλλιώς όπως το λέμε βαθμωτό τριπλό γινόμενο. Ουσιαστικά είναι το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, του α με το διάνυσμα που προκύπτει από το εξωτερικό γινόμενο του β με του σ. Αυτό εδώ πέρα, αν είμαστε σε ένα δεξιόστροφο σύστημα, ουσιαστικά το μέτρο του μας δείχνει τον όγκο του παραλληλεπιπέδου που έχει ακμές το α, το β και το σ. Διαφορετικά, αν είμαστε αριστερόστροφο, το αρνητικό του όγκου, εντάξει, μπορούμε να πάρουμε την απόλυτη τιμή, πάντως μας δείχνει τον όγκο των τριών διανυσμάτων με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα είναι παράλληλα και ούτω καθεξής. Και επίσης υπάρχει και το διανυσματικό τριπλό γινόμενο. Έχει σημασία ο τρόπος που έχουμε βάλει τις παρενθέσεις, δηλαδή θέλουμε
πρώτα το εξωτερικό γινόμενο του B με του C και μετά θα δράσει το α πάνω στο αποτέλεσμα του B και του C. Δεν ισχύει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο αν αλλάξουμε τη θέση της παρένθεσης, έχει σημασία. Και για να το θυμόσαστε, ο μνημονικός κανόνας εμείς το λέγαμε backup. Backup.